Να σου πω, ναι, να σου πω, Φανή, τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα, πώς πάει το πράγμα? Λοιπόν, σε λίγη ώρα ο Απόστολος Λήτρας θα οδηγηθεί από το αστυνομικό τμήμα της Νέας Φιλαδέλφειας όπου βρίσκεται στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων για να παρουσιαστεί στον εισαγγελέα εκτελέσεως ποινών και να εκτελεστεί το ένταλμα. Το ένταλμα, το οποίο, όπως είπαμε, δεν είναι απλή σύλληψη, αλλά είναι και προσωρινής κράτησης για παραβίαση των περιοριστικών όρων, όπως έκρινε η ανακρίτρια με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα. Η παραβίαση περιοριστικών όρων είναι τα μηνύματα που εστάλησαν. Αυτό είναι παραβίαση περιοριστικών όρων. Τα μηνύματα που εστάλησαν σε συνδυασμό κατά πληροφορίες με το ότι δεν είχαν παραδοθεί τα κλειδιά του σπιτιού, όπως αναφέρουν οι εισαγγελικοί. Τα οποία είχε όμως η κόρη του, από ό,τι καταλαβαίνω. Τα οποία όμως είχε η κόρη του, αυτά όλα θα εξεταστούν. Μάλιστα. Διότι είναι γεγονός ότι είναι πολύ κάτι λεπτομέρειες όμως, έτσι, δύσκολη κατάσταση εδώ που, τώρα που τα υπάρχει. Κλειδιά που υπάρχουν κόρη. Τρία παιδιά, δύο από το πρώτο γάμο, έναν από το νέο γάμο. Μένουν για χρόνια σε κοινή εστία. Ήταν συνεργάτες το ίδιο. Η εξέλιξη τελευταία ποια είναι? Ναι. Η τελευταία εξέλιξη ότι έκανε μήνυση στην πρώην σύζυγό του, ο κύριος Λήτρας. Τελευταία. Χθες το απόγευμα, και ενώ ήταν κρατούμενος, μαζί με τον δικηγόρο του έκανε μήνυση στην σύζυγό του, στην Σοφία Πολυζωγοπούλου, για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση. Για ποιο πράγμα? Εμφανίστηκε με τον δικηγόρο της, τον κύριο Σοφό, για ψευδή καταμήνυση, θεωρώντας ο κύριος Λήτρας ότι ούτε παραβίασε τους όρους, διότι ήταν μέσω τρίτου η επικοινωνία που υπήρχε, ούτε ότι την απείλησε με το μήνυμα αυτό το οποίο απευθύνονταν σε τρίτο. Άρα. Και το οποίο, όπως λέει ο δικηγόρος του και ο ίδιος, ζητούσε απλά κάποια χρήματα για να πληρωθούν στο γραφείο, να παίρνει ταξίδι κόρη του και τα ρούχα του, διότι, όπως λέει, έχει μόνο ένα μπλουζάκι αυτή τη στιγμή, αυτό το μπλουζάκι με το οποίο τον είδαμε και στο βίντεο. Ακριβώς. Φάνη, να θυμίσω, για να βάλω μια ανατελεία, σε παρακαλώ, να θυμίσουμε ένα πράγμα. Φτάσαμε εκεί γιατί ο κύριος Λήτρας πλάκωσε τη γυναίκα του. Όχι την πλάκωσε, την κακοποίησε σε έσχατο επίπεδο. 30 μπουνιές, λέει ο κύριος Σοφός. Ο ίδιος ο Λήτρας λέει στην απολογία του 2-3, λέει. Και φαίνεται και από ιατροδικαστικά. Το θέμα είναι, λέει ο ιατροδικαστής. Δεν μετράμε μπουνιές τώρα. Και μία. Ούτε θα πούμε σε λεπτομέρειες, γιατί όλο αυτό που κάνουν πολλοί στην Αθήνα και μπαίνουν σε λεπτομέρειες, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν έχει κανένας λόγος, πράγματι. Κακοποίησε και ξυλοφόρτωσε τη γυναίκα του, τέλος. Δεν θα υπήρχαν όλα αυτά αν δεν είχε συμβεί αυτό. Αυτό είναι όλο. Και εν προκειμένου πρέπει να ακούμε πολύ προσεκτικά. Έχει δικαιώματα ο κύριος Λήτρας, εννοείται. Πρέπει να ακούμε πολύ προσεκτικά τι λέει το θύμα. Και το θύμα έχει κακοποιηθεί βαναύσα. Και να κρατήσουμε το γεγονός ότι το θύμα την πρώτη μέρα, μετά από λίγες ώρες, πήγε και έβαλε κουμπί πανικού. Που σημαίνει ότι κινδυνεύει και ανησυχούσε και φοβότανε. Μα και η αντίδραση εχθές, όταν πήγαν οι συγγενείς του κυρίου Λήτρα. Ο Σοφός είπε, πάντα το κουμπί. Να σου πω κάτι, είναι η αντίδραση ενός ανθρώπου που είναι σε πανικό, συγγνώμη κιόλα, ρε φίλε. Νιώθετε απειλείτε, ναι. Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν σου λέω. Θα γινόντουσαν υποκανονικές δίκες όλα αυτά? Όχι, αν δεν είχε συμβεί αυτό, λοιπόν, δεν θα γίνονταν τίποτα από όλα αυτά. Που νιώθει ότι παραβιάστηκαν τα περιοριστικά μέτρα και νιώθετε απειλείτε. Είναι πολύ απλό. Λοιπόν Φάνη, θα τα ξαναπούμε προφανώς. Περιμένουμε και την ώρα που θα φύγει και ο κύριος Λήτρας για να πάει στον εισαγγελέα.